Σε αγώνα βόλεϊ γυναικών στοιχείο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αναρτήθηκε τουρκική σημαία με τη φωτογραφία του Kemal Atatürk. Το τουρνουά διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Δημοχείου και κανείς δεν ζήτησε να απομακρυνθεί η σημαία αυτή. Η καταγγελία έγινε από τη δημοτική παράταξη του Γιάννη Καραβασίλη. Φυσικά τίθεται ένα ζήτημα για το ότι δεν μίλησε κανείς από το Δημοχείο καθώς πρόκειται για το σφαγέα του ελληνισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Χίος κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης υπέστη τη μεγαλύτερη καταστροφή από τους Τούρκους στις 30 Μαρτίου του 1822. Κατά τον ιστορικό Μαμούκα, ο οποίος ήταν επίσης παρόν στη σφαγή, ο πληθυσμός ανερχόταν στις 140 με 150 χιλιάδες ψυχές και κατά τα κοιτάπια των Τούρκων, ο πληθυσμός ανερχόταν στις 120 χιλιάδες ψυχές. Εκείνο που είναι γεγονός βέβαια είναι ότι στο νησί της Χίου έμειναν περί τους 1.000 με 2.000 ανθρώπους και περί τους 20.000 διέφυγαν. Όλοι οι υπόλοιποι εκτός των αγοριών από 3 έως 12 ετών και των γυναικών από 3 έως 40 ετών που εχμαλωτίστηκαν και πουλήθηκαν από Εβραίους δουλέμπορους σε παζάρια της Δύσης και της Ανατολής σφάχθηκαν ανελέητα. Ο τότε Τούρκος τοποτηρητής Χιου Βαχίτ Πασάς, που κατέγραψε τα συμβάντα, αναφέρει ότι τους μεν ηλικιωμένους επέρασαν γενναιότατα εν στόματι μαχαίρας παρομοίως και τα ηλικιωμένα γραίας. Την δε κινητή περιουσία αυτών ελεηλάτησαν. Τας δε ωραίας κόρας των και τους τρυφερούς νεανίσκους των ηχμαλώτησαν. Το αίμα έρευσε ποταμιδών. Όταν ο ίδιος απέστειλε στην Κωνσταντινούπολη αναφορά για την ανακατάληψη του νησιού, απέστειλε μαζί και 5 φορτία με κομμένα κεφάλια και 2 φορτία με κομμένα αυτιά. Καταμετρώντας τους νεκρούς, αναφέρει κεφάλια ιερέων, προεστών και ανταρτών 1109. Τελειοθέντες εν στόματι μαχαίρας, 25.000 σκλαβωμένα αγόρια και κορίτσια 5.000.